Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Ανολιώσια και Old Firm έρχονται αντιμέτωπες στην δεύτερη αγωνιστική της Development League. Η σεζόν δεν ξεκίνησε νικηφόρα και για τις δύο ομάδες. Τα Ανολιώσια κατάφερε να πάρουν την νίκη στην πρώτη αγωνιστική κοντά στην Intercity, ενώ από την άλλη η Old Firm ιτήθηκε από την Singular Logic. Τζάμπολ θα καταλήξει στα χέρια των σημερινών γηπεδούχων, Ανολιώσια στην πρώτη επίθεση. Τον Παπαδιά να θέλει να πλησιάσει. Κανονική άμυνα, όπως λέει ο ρέφερι. Και κατοχή αλλάζει χέρια, καθώς ο Παπαδιάς πάτησε γραμμή. Κανελόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Βασιλείου αφήνει έξω. Κανελόπουλος θα πάρει το πρώτο τρίποντο στο μάτς. Είναι άστοχο όμως. Καραμπούλας θα εκτελέσει και αυτός. Αδύναμο σουτ. Καταλήγει εκτός καλάθιου. Καλαμπάκος πάει από τα αριστερά. Συνεχίζει μόνος του και καλά κάνει. Θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Έκανε και τις κινήσεις κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Και με ένα ανάποδο λέει, όπου άνοιξε το σκορ για το 0-2. Αντίδραση λοιπόν θέλει να βγάλει σήμερα η Old Firm μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής, όπως μας μετέφερε ο Διονύσης Δρακώτης στις δηλώσεις του. Ενώ από την άλλη θα Ανολιώσια θέλουν να κάνουν το 2-2, ενώ θα έρθει και το τρίποντο από τον Καραμπούλα, ο οποίος θα κάνει το 3-2. Πάει το ρόδι πίσω από τα 6.75. Δρακώτη, Ελόπουλος. Δεν είδε κάποια κίνηση και πήρε τελικά το τρίποντο για να το βάλει ο Καλαμπάκος. 3-5. Απάντηση τώρα πίσω από τα 6.75 από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πετρόπουλος, σκαστή πάσα ανάμεσα στην πολυκοσμία, ο Παπαδιάς αφήνει έξω. Καραμπούλας, Βαρβαρίδης, νέο τρίποντο για τα Ανολιώσια, άστοχο αυτή τη φορά. Καλαμπάκος παίρνει για να κατεβάσει. Βασιλείο πήγαινε να του δώσει το σκριν, τώρα απομακρύνεται. Καλαμπάκος πέρασε, βρήκε και την πάσα, έχουμε πόδι. Στην επαναφορά τώρα η Old Firm ανανεώθηκε και ο χρόνος επίθεσης, καθώς ήταν πόδι παραβάση νωρίτερα. Έτσι λοιπόν έχουμε 14 τώρα για την Old Firm. Καλαμπάκος που πείτε θέλει να βρει λίγο χώρο, αλλά αστοχή στο σουτ. Με μια σφαλιάρα εκεί ο Κανελόπουλος θα μαζέψει μακριά. Κανελόπουλος εκτελεί στη λήξη του χρόνου, βρίσκει σίδερο. Δεν θα έρθει το νέο τρίποτο. Καραμπούλας πέρασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι για την ισοφάριση, 5-5. Ανδρεάδης Δημητρίου, με συγχωρείτε, Βασιλείου, τώρα στα δεξιά στον Δρακώτη. Εκτελεί εκείνος άστοχα. Βασιλείου πήρε το επιθετικό rebound και νίκησε και τον αντίπαλό του στη συνέχεια για το 5-7. Ο Πετρόπουλος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια. Βαρβαρίδης ξανά στον συμπαίκτη του στην κορυφή, εκείνος για το να εκτελέσει για 3. 8-7. Ένα τρίποντο για τα Ανολιώσια.
Βασιλείου κοντά, θα νικήσει ξανά τους αντιπάλους του και θα πετύχει το καλάθι για το 8-9. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του, δικό του προσωπικό καλάθι. Καραμπούλας με δύναμη προς τα μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό. 19. Πολύ καλά έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες στα αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά. Σωστές αποφάσεις επιθετικά με λίγα στοχαστούκια από τις δύο πλευρές. Βαρβαρίδης θέλει να πάει προς τα μέσα, όμως βρήκε δύο μπροστά του. Μακρινή πάσα. Κανελόπουλος εκτέλεσε για δύο. Καραμπούλας 2-2 μπροστά. Βαρβαρίδης θα το πάρει, δεν διστάσει, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Σε μια γρήγορη επίθεση εδώ ο Βαρβαρίδης. Δεν περίμενε να πάνε συμπαίκτος στην επίθεση. Βασιλείου θα καθίσει τον πάγκο στην θέση του ο Μακρύς για την Old Firm. Σουτ, η κατοχή όμως παραμένει στην Old Firm. Κανελόπουλος παίρνει μετά την επαναφορά, θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Το πίστεψα αυτό το σουτ, αλλά φάνηκε πως η εκτέλεση δεν ήταν τόσο καλή όσο η ιδέα. Χάθηκε η μπάλα τώρα. Μεσχωρείται ο Καλαμπάκος, ήταν και πήγε προς τα μέσα και κέρδισε το φάουλ. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή στο μάτς για το πρώτο time out από την πλευρά των Άνω Λιωσίων. Και 4:36 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, 19 το σκορ. Συνένα για τα Ανολιώσια, θα έρθει στο πάρις τώρα από την πρώτη βολή του Καλαμπακού. Για το 10-10. Μέσα και η δεύτερη. Το προβάδισμα τώρα των φιλοξενούμενων με 10-11. Πετρόπουλος στον Βαρβαρίδη. Καραμπούλας έκανε την κίνηση. Η άμυνα προς στιγμή είναι από την Old Firm. Εκεί στην προσπάθεια του κολέγκα να χτυπήσει από κοντά. 11 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Καρβαρίδης γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Φάουλ από τον Μγκαρακή. Παδιάς, αφού δίστασε αρχικά το πήρε στην συνέχεια, δεν το έβαλε όμως, Δρακώτη μάζεψε. Κανελόπουλος. Δρακώτη, το σκέφτηκε για λίγο, δεν το πήρε. Καλαμπάκος στα για 3. 10-14. Καραμπούλα στον Βαρβαρίδη, θέλει να πάει προς τα μέσα, πολύ καλή άμυνα από τον Καλαμπάκο. Γυρίζει ο Βαρβαρίδης, Παπαδιάς πέρασε, πάει στο 1-2, αστοχή. Ζητάει το φάουλ, δεν παίρνει κάτι, θα βρεθεί και στο έδαφος. Κανελόπουλος για 3. Και τώρα έχουμε μια διακοπή καθώς ο Παπαδιάς είναι στο έδαφος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, να είναι ένας πόνος της στιγμής. Θα καθίσει τον πάγκο τώρα ο Παπαδιάς. Για να περάσει την θέση του ο Παχουλής. Ο
Παχούλης, ο οποίος έρχεται τώρα για πρώτη φορά με επαφή, σε επαφή με την μπάλα. Βαρβαρίδης από τα αριστερά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον από το Μακρύ. Είναι βολές για τον παίχτη των Αμνολιοσίων. Έπειτα από αυτό το δεύτερο ομαδικό τον Old Firm. Από την άλλη τα Αμνολιώσια έχουν μόλις ένα φάουλ. Με 3 και 11 ακόμα στο ρολόι στην πρώτη περίοδο, μέσα η πρώτη, 11-14. Μέσα και η δεύτερη. Αλάνθος από την γραμμή ο Γορβαρίδης για το 12-14. Καλαμπάκος. Δυσκολεύτηκε εκεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, πήρε τελικά το φάουλ από τον Πετρόπουλο. Δύο βολές τώρα για τον Καλαμπακό, σειρά του να πάει στη γραμμή. Κάνει τη δεύτερη, 12-15 το σκορ. Μαχούλης, παλαφτάνει στον Καραμπούλα, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Καραμπούλας για το... Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα, λύθηκε όμως, 18-17 το σκορ. Μπροστά τα Αμνολιώσια, 47 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλεπτού. Καραμπούλας πάει από τα δεξιά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ψηλή πάσα δεν πέρασε, όμως την κατάλαβε ο Βαρβαρίδης. Και συνέχεια θα γίνει και το φάουλ από τον Μουγκαράκη. Πώς 4 δευτερόλεπτα. Όλα για τα Αμνολιώσια. Σατόβ αφήνει στον Βαρβαρίδη, 13 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 1. Βαρβαρίδης πέρασε, 3-2, πήγε στο lay-up, αστόχησε ένα δευτερόλεπτο, Μουγκαράκης δεν προλαβαίνει εκτελέσει. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 18-17. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο. 18-17 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Στο συν 1 τα Αμνολιώσια, στο μείον 1 η Old Firm, η οποία θα συνεχίσει τώρα το παιχνίδι με την μπάλα στα δικά της χέρια. Αρκετά καλό στο θέαμα. Τα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Με τα Αμνολιώσια να έχουν αυτό το μικρό προβάδισμα στα χέρια τους. Κανελόπουλος υποπίεση το τρίποντο. Δεν ήταν καλό, πέρασε και εκτός η μπάλα, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει ο Καλαμπάκος. Κατοχή για τα Αμνολιώσια. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να σκουπίσει το παρκέ σε εκείνο το σημείο. Καραμπούλας αφήνει στον Παχούλη. Παπαδιάς, έξυπνη πάσα. Καραμπούλας με τη βοήθεια του ταμπλό. 20-17. Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τα Αμνολιώσια. Με αρκετή βοήθεια στα πρώτα 10 λεπτά. Και συνεχίζει. Στα ίδια επίπεδα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κανελόπουλος εδώ θα εκτελέσει για 3. Για το 20-20. Καραμπούλας σε ακόμα μια ατομική προσπάθεια. Παπαδιάς μάζεψε με δύναμη εκεί. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-20. Καλαμπάκος. Κανελόπουλος το έβαλε νωρίτερα. Θα το χάσει τώρα. Δεν έκανε το 2-2.
Μανούλας μπαλά στο πλάι. Μαρβαρίδης του καραπώνει την μπάλα ο Κανελόπουλος, αλλά υπάρχει φάουλ. Κάποιος πρέπει να πάει στην επαναφορά. Αυτός έχει δοθεί χαμηλά το φαουλ σύμφωνα με τον ρέφερι. Ο Βαρβαρίδης είχε μπερδευτεί και έχει στηθεί στη γραμμή. Καραμπούλας. Φαχούλης είναι μόνος του. Αστοχή στο τρίποντο. Κανελόπουλος μάζεψε. Καλαμπάκος μπροστά του, ο Καραμπούλας. Εντός σκρίνα από το μακρύ. Μουγκαράκης αφήνει έξω. Δημητρίου, Καλαμπάκος τελικά ήρθε το τρίποντο από τη γωνία. Και είναι και φτωχό, 22-23. Προβάδισμα ξανά τώρα για την Old Firm. Παπαδιάς θέλει να πάει προς τα μέσα, περνάει ανάμεσα από δύο και θα καταλήξει μπάλα εντός καλαθιού. 24-23. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον Παπαδιά. Αυτός διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στην φάση που υπήρξε νωρίτερα. Καλαμπάκος. Βγαίνει πάνω του ο Παπαδιάς τώρα. Καλαμπάκος θέλει να το παίξει στα πόδια. Κάνει το σούτ, αστοχή. Μαχούλης. Ζητάει ο Παπαδιάς. Θα το πάρει, δεν διστάζει, αλλά το χάνει. Βαρβαρίδης πήρε το rebound. Δεν θα πετύχει το καλάθι, δεν κερδίζει και κάτι παραπάνω. Καλαμπάκος θα σταματάει με φόλ ο Καραμπούλας. Καθώς διανύουμε και όλα στα 3 λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Λοιπόν, 7 λεπτά ακόμα στο μέχρι την ανάπαυλα. Κανελόπουλος. Βγαίνει ο Μουγκαράκης για να πάρει. Παίρνει και το ξύρινα από το μακρύ, παίζει μαζί του. Με ψηλότερο αντίπαλο εκεί ο παίκτης της Old Firm. Γυρίζει, αστοχή. Βαρβαρίδης. Βλέπει απέναντι. Δεν ήταν και τόσο καλή πάσα για τον Καραμπούλα, εκείνος όμως κράτησε. Μαχούλης. Βγήκε ο Καραμπούλας πίσω από τα 6.75. Εκτελέσε άστοχα, Παπαδιάς βάζεψε το rebound. Και πήγε εκεί στη φάση. Οι μάχες βγάζουν νικητή τον Κανελόπουλο, ο οποίος θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. 2 με 3. Περιμένει τους συμπαίκτες και ο Κανελόπουλος δεν πήγε γρήγορα στη φάση. Δημητρίου με τη βοήθεια του ταμπλό, 24-25. Πολύ δύσκολη φάση εδώ για τον παίχτη της Old Firm. Όμως βρήκε τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όπως δεν έκανε όμως εδώ ο Βαρβαρίδης. Καλαμπάκος. Προχωράει, συνεχίζει, αφήνει στον μακρύ, παίρνει ξανά. Τα εκτελέσει είναι για τρεις το σούτ, αλλά και πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε. Καραμπούλας, πάνω κάτω η μπάλα. Άτσαλο τελείωμα, Καλαμπάκος παίρνει. Και πάλι τώρα η μπάλα γρήγορα, γρήγορα στην άλλη πλευρά. Πάσα στον Μουγκαράκη. Παίρνει και πάλι ο Καλαμπάκος. 5 δευτερόλεπτα, 4, τελεί για 3. Ανανεώθηκε ο χρόνος επίθεσης. Καράκης. Τσατόφ του βρίσκει το χέρι. Και τον στέλνει στην γραμμή των βολών, του δίνει και το χέρι. Υποτικά ο Τσατόφ, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out.
επιστροφή μετά το time out με το Μουγκαράκι να είναι στις βολές. Θα χάσει την πρώτη, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Παραμένει το 24-25 στο σκορ. Σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο έχει πάει μία σου και μία μου μέχρι στιγμής. Με 4-55. Να πούμε μέχρι το φινάλε. Ας το έχεις και στην δεύτερη ο Μουγκαράκης. Δεν αλλάζει το σκορ. Βαρβαρίδη στον Παχούλη. Πάει προς τα μέσα, είδε πολύ έξυπνη πάση στον Παπαδιά. Ο Καραμπούλας, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι εκεί ο συμπαίκτης του. Δραγκώτη. Βασιλείου. Είδε τον ανοιχτό διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, 24-27. Εδώ η άμυνα των Άνω Λιωσίων δεν ήταν και καλύτερη. Άσε με Βασιλείο να χτυπήσει στην καρδιά της ρακέτας, σαν ενοχλητός. Παπαδιάς. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Ντρακωτή. Τρίποντο από τον Βαρβαρίδη. Στόχισε στο σουτ. Ενώχουμε. Και από ένα φάουλ σε Παπαδιά και Μακρύ, αν δεν κάνω λάθος, ή Βασιλείου. Βασιλείου νομίζω, ναι. Μουγκαράκης. Οργανώνει τώρα 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση στο Old Firm. Τώρα ξεκινάει ο Μουγκαράκης. Νομίζω εδώ πήγε να πάρει το φάουλ, γι' αυτό πέταξε και την μπάλα. Βαρβαρίδης. Πάει μόνος του, θα κοπεί, αλλά αντικανονικά, όπως λέει ο ρέφερι. Έτσι έχουμε βολές για τον Βαρβαρίδη. Πήγε με αρκετή δύναμη και φορά ο Βασιλείου στη φάση. Αλλά φαίνεται πως πήγε και αντικανονικά. Βαρβαρίδης θα πάλι την πρώτη, 25-27. Βάζει και τη δεύτερη, 2 στις 2, 26-27 στον πόντο και πάλι το μάτς. Κανελόπουλος. Μουγκαράκης είναι εδώ από τα μαρκαρίσματα. Του δίνει το σκρίνο ο Μακρύς. Βασιλείου στον Ντρακώτη. Θα εκτελέσει εκείνος για 3 σας το φωτοσούτ. Παχούλης έψαξε γρήγορα και βρήκε τον Καραμπούλα. Ζητάει απέναντι ο Τσατόβ, δεν τον είδε ο συμπαίκτης του. Μαρμαρίδης τώρα φτάνει μπαλά στον Τσατόβ. Θα εκτελέσει εκείνος για 3. Δεν ήταν και τόσο καλό το σούτ. Μουγκαράκης πήρε τελευταίο τρίλεπτο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. 26-27 στο συν 1 η Old Firm. Μουγκαράκης. Ντρακώτη βγαίνει δυναμικά πάνω του ο Καραμπούλας. Κανελόπουλος θα εκτελέσει για 3, βρέθηκε στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι όπως λέει ο ρέφερι. Καραμπούλας έχει ξεχυθεί μπροστά και με το δεξί θα τελειώσει καλά για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, 28-27. Στην ένα τώρα για τα Ανολιώσια. Τσατόβ στο παρκέ. Δυνατές μάχες στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μουγκαράκης δίνει ύψος στο σούτ και η μπάλα θα καταλήξει μέσα. 28-30. Με την τρίποντη εκτέλεση του Μουγκαράκη που δίνει το προβάδισμα στην Old Firm και ξανά. Δεν έμειναν για πολύ πίσω φιλοξενούμενοι. Δυνατά ο Κανελόπουλος εδώ. Θα στείλει στην γραμμή τον αντίπαλο του, καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Thank you.
ξέρω αν μέτρησε η πρώτη. Ναι, μέτρησε κανονικά, 2-2 από τον Καραμπούλα για το 30-30. Μουγκαράκης πιέζεται, η πίεση τελικά θα φέρει αποτέλεσμα. Καραμπούλας πίνει έξω, Μαρβαρίδης είναι μόνος του, έχει χρόνο για να σκεφτεί και να σημαδέψει σωστά όπως και θα κάνει. 33-30, διαχειρός Βαρβαρίδη, θα έρθει το συν 3 για τα Ανολιώσια, 1,5 λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μουγκαράκης αφήνει στον Τραγκώτη, παίρνει ξανά. Τα δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Φάουλ πάνω στον Μουγκαράκη. Και το κλέψουμε από τα Ανολιώσια. Ενώ είναι και το τρίτο φάουλ του Πετρόπουλου. Ο οποίος θα καθίσει τώρα στον πάγκο, τον αποσύρει ο Ζαδιώτης. Το ματ ο Καφόρης για πρώτη φορά σήμερα. Καραμπάκος. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Τραγκώτη, καθώς κόπηκε από την καλή αντίδραση της άμυνας των Ανολιωσίων, αλλά αυτό στη συνέχεια ο Καπόρης και ο Παχούλης μπερδεύτηκαν και δεν μπορούσε να συγκρατήσει την κατοχή. Δύο δευτερόλεπτα για την Old Firm. Καραμπάκος θα πάρει, θα προλάβει να εκτελέσει παραλίγο. Μαρβαρίδης φεύγει μπροστά, Καραμπούλας είναι ανενόχλητος, θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση. 35-30 από τον Καραμπούλα που στέλνει στο συν 5 τα Ανολιώσια και σπεσμένα time out για την Old Firm. Momentum έχει γύρει προς την πλευρά, των Ανολιωσίων, τα οποία προηγούνται με 35-30 τώρα. Άστοχη η προσπάθεια για την Old Firm. 45 δευτερόλεπτα για το φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Αχούλης ζητάει ηρεμία από την επίθεση της Old Firm. Αλλά σταμάτησε καθώς έχει χτυπήσει ένας παίκτης των φιλοξενούμενων. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον Παχούλη, ο οποίος έδειξε το fair play. Ο Δημητρίου είναι αυτός που φαίνεται να έχει χτυπήσει το πόδι του και έχει καθίσει τώρα στον πάγκο. Τώρα έχουμε συνέχεια στο μάτς. Τσατώ, Παχούλης θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. 29 δευτερόλεπτα. Θα μείνουμε και λίγα δευτερόλεπτα στην συνέχεια. Καλαμπάκος οργανώνει. Πάνω από το Παχούλης, ο οποίος το αφήνει λίγο χώρο. Βασιλείου βγαίνει για να δώσει το screen. Κανελόπουλος από τη γωνία, είναι άστοχος, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Παχούλης δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα, 2-1, ένα σου πίσω από το κέντρο, όχι. Βρήκε στον Παύλο η μπάλα και κατέληξε εκτός φινάλι λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. Και το σκορ δείχνει 35-30 υπέρ των Ανολιωσίων. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, Ανολιώσια και Old Firm. Στη σημερινή δεύτερη αγωνιστική της Development League, 35-30 δείχνει το σκορ. Απόσταση 5 πόντων για τα Ανολιώσια. Στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου κατάφεραν να χτίσουν μια απόσταση, μια μικρή απόσταση 5 πόντων από την Old Firm, η οποία
στον Οβυσίδη στην επίθεση με τον Τραγκώτη, ο οποίος έχει χώρο για να εκτελέσει για τρεις, δεν τον εκμεταλλεύεται. Βαρβαρίδης. Παχούλης, Βαρβαρίδης, Καραμπούλας, Παπαδιάς και Βολέκας για τα Ανολιώσια. Από την άλλη Κανελόπουλος, ενώ είναι άστοχο το τρίποντο του Παχούλη. Κανελόπουλος, Καλαμπάκος, Τραγκώτη, Βασιλείου και Μακρύς. Ναι, ο σου τώρα εύστοχο αυτή τη φορά από τον Καραμπούλα. Για το 38-30 παρακαλώ. Συν 8 για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Κανελόπουλος γκή και πήρε. Δεν απάντησε όμως στο τρίποδο του αντιπάλου του. Βαρβαρίδης κατεβάζει. Ζώνη τώρα από τους φιλοξενούμενους. Πέρασε ο Παπαδιάς, αναπήδησε η μπάλα. Δεν κατέληξε εντός καλαθιού. Κανελόπουλος. Αυτή στον Καλαμπάκο. Βγαίνει εκείνος για να εκτελέσει για τρεις και καλά κάνει. Μάλιστα 38-33. Πρώτο καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο και για την Ολφύρ. Και για τρεις μάλιστα. Για να πάει η διαφορά ξανά στους 5 πόντους. Βαρβαρίδης θα απαντήσει γρήγορα γρήγορα. 41-33. Καλαμπάκος παίρνει το screen για να εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά είναι άστοχος, Κολέγκας μάζεψε. Καραμπούλας. Πέρασε, αλλά το έχασα αυτή τη φορά. Τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Καλαμπάκος. Σε μια δύσκολη φάση, Μακρύς είναι εκεί για να μαζέψει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 41-35. Για να κάνει το δύσκολο νωρίτερα ο Καλαμπάκος. Πήγε σε ένα αεροπλανικό. Αλλά έφτασε την κατάσταση ο παίκτης του Παπαδιάς τώρα. Είδε το κόψιμο του Παχούλη, Κολέγκας. Ένα καλό το σούπερ να του γλίστησε και μπάλα από τα χέρια. Κανελόπουλος σε ευκαιρία τώρα να πλησιάσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Βασιλείου στον Τραγκώτη. Ανεβάζει ταχύτητα εκείνος, αστοχή στο lay-up. Καραμπούλας ζητάει από τους παίκτες του να μην βιαστούν. Παπαδιάς βλέπει μπροστά του και ανοιχτό χώρο. Με τη δεύτερη ευκαιρία θα τα καταφέρει. 43-35. Καλαμπάκος. Εκτελέσει για δύο μέσα. 43-37. Καλά ποσοστά σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο και από τις δύο πλευρές. Με σωστές αποφάσεις και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμές. Βαρβαρίδης βρίσκει σίδερο το τρίποντο. Κολέγκας πήδηξε ψηλότερα από όλους. Παπαδιάς. Δεν μπαίνει τρίποντο, θα το πάρει από την γραμμή των βολών και θα το βάλει 45-37. Καλαμπάκος στο έδαφος ο Παχούλης. Καλή άμυνα του Παπαδιά που αλίδεσε και το σουτ του αντιπάλου του. Εδώ η πάσα όμως δεν είναι καλή από τον Καραμπούλα. Δεν την κατάλαβε ο Βαρβαρίδης. Δεν ήταν και καλή εκτέλεση. Έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των άσπρων. Τρυπανάγος στο μάτς για πρώτη φορά για τα Αναλιώσια. 5,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο εδώ μεταξύ, 45-37 υπερθυμίζω το σκορ. Κανελόπουλος. Τρίποντο από τον Τραγκώτη. Ο Πανάγος μάζεψε και άφησε τον Βαρβαρίδη.
δύο παίχτες πάνω στον Βαρβαρίδη. Βρήκε εκείνο την πάσα για τον Παπαδιά. Καραμπούλας απέναντι από τον Μακρύ. Βγαίνει άμυνα από τον παίχτη Σολφίρ. Δραγκώτη. Μακρύ το αφήνει ξανά. Εκτελεί εκείνο ο μαρκάρι στις διατρές και πάνω τον Παπαδιά. Ενώ στη συνέχεια έχουμε σφυρίγμα για φάουλ. Φάουλ έγινε. Για ποιον δεν έχω καταλάβει, συγχωρέστε με. Ο Καλαμπάκος θα βγει κουτσένοντας εντωμεταξύ. Θα καθίσει τον πάγκο. Βασιλείου επιστρέφει ο Αρωνάρων. Η κατοχή είναι για την Old Firm. Το φάουλ δόθηκε σε παίχτη των Άνω Λιωσίων. Δεν μπόρεσα να καταλάβω σε ποιον. Ο Παλιάς έφτασε συστημένη μπάλα στα χέρια του. Καραμπούλας έλαβε τη μακρινή πάσα, δεν τελείωσε καλά τη φάση, ο ίδιος επιμένει. Καυτή πάσα τώρα και νέο φάουλ επάνω στον Καραμπούλα. Επάνω στην πάσα έγινε. Ο Κανελόπουλος είναι αυτός που το έκανε. Βρυπανάγος πίνει και πάλι στον Παχούλη. 7 δευτερόλεπτα βήμα πίσω από τον Καραμπούλα. Η εκτέλεση δεν είναι καλή. Airball καταλήγει η προσπάθεια. Προσπάθησαν εδώ να πιάσουν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα οι φιλοξενούμενοι, αλλά δεν βγήκε φάση. Καραμπούλας με δύναμη. Πάει σε γραμμή ο Κανελόπουλος. Η μπάλα ξανά σε χέρια φιλοξενούμενων. Εκυπεδούχων, με συγχωρείτε. Στην επαναφορά ο Παχούλης, ο οποίος δείχνει που θέλει να είναι στις παίκτες του. Βαρβαρίδης πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δραγκώτη στη γωνία. Άστοχο το σουτ, μάζεψε ο Παχούλης. Παχούλης, Βαρβαρίδης, έχει πάρα πολύ χώρο, δεν πήγε πάνω του Βασιλείου. Αλλά το σουτ νομίζω δεν είναι και αυτό που θα ήθελε ο ίδιος. Μουγκαράκης. Δραγκώτη. Μελή και πάλι ο Μουγκαράκης, από τα αριστερά αυτή τη φορά θα εκτελέσει για τρεις δίνοντας ύψος στο σουτ. Παχούλης παίζει γρήγορα με τον Καραμπούλα, έρχεται και ο Βαρβαρίδης από απέναντι για βοήθεια, τον βλέπει ο συμπαίκτης του, θα κάνει ασίστ στην πάσα. 47-37 συν 10, διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Εκμεταλλεύονται το momentum τους οι γηπεδούχοι και ξεφεύγουν σε αυτό το συν 10. Μουγκαράκης. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Old Firm. Μακρινό τρίποντο καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Αλλά κατάληγε εκτός, ούτε τώρα μπορεί να πάρει κάτι από την επίθεση φιλοξενούμενη ομάδα, η οποία παραμένει κολλημένη στο 37. Καφόρης, τον κολέγκα, ξανά εκείνος τον είδε, τρομερή συνεργασία εδώ. Πάω ο Παπαδιάς ήταν που έκανε την ασίστ, τρομερή συνεργασία Παπαδιά. Καφόρης, συν 12 για τα Άνω Λιώσια και το time out έρχεται γρήγορα, γρήγορα για την Old Firm. Συνεχίζει τη δράση μετά την διακοπή για το time out. Επιμέρους 14-7 στο τρίτο δεκάλεπτο. Μετά Άνω Λιώσια να ξεφεύγουν μέχρι στιγμή στο συν 12 και το σκορ να δίνει 49-37. Δραγκώτη θέλει να μειώσει, δεν τα καταφέρνει όμως εκεί με το follow ο Βασιλείου. Θα κάνει το 49-39. Άρα!
Βαρύδη στον Καπούρη. Από το πλάι εκείνος είναι άστοχος. Κανελόπουλος. Βρίσκει πάνω στον Παπαδιά και έχουμε βήματα. Έχασε για λίγο η άμυνα. Μυρπανάγος έχει βρεθεί κοντά. Δεν τα καταφέρνει αρχικά, ούτε στη συνέχεια θα μπορέσει να καταπώσει την μπάλα. Ραγκώτη. Αφήνει στον Μουγκαράκη για να γλιτώσει την πίεση. Ο Ραγκώτη θα πάρει ξανά για να εκτελέσει για τρεις. Βρίσκει σίδερο. Τα παδιά στον Παχούλη. Παπαδιάς το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά. Δεν το έβαλε όμως, τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Κανελόπουλος. Μουγκαράκη στη γωνία, επιλέγει ξανά τον συμπαίκτη του Βασιλείου. 15 δευτερόλεπτα η επίθεση Βασιλείου, θέλει να περάσει από τον Παπαδιά, δεν βγήκε η φάση. Ναραμπούλας έχει φύγει μπροστά και με το δεξί θα τελειώσει καλά για το 51-39. Χτύπησαν στον εχμηδιασμό εδώ. Οι γηπεδούχοι. Μουγκαράκης. 13 δευτερόλεπτα. 5. 4 τώρα για την Old Firm. Ραγκώτη, δεν είδαν το ρολόι φιλοξενούμενοι και έτσι τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο και έχουμε όχι, δεν έχουμε τελικά time out. Ακυρώθηκε από την πλευρά των ανεδιωσιών. Χαρίζεται εδώ η κατοχή. 3 δευτερόλεπτα, 2 Μουγκαράκη προλαβαίνει το ρολόι, αστόχει όμως το layup μπροστά από τον Παπαδιά και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 51-39. Πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο ξεκινάει με σφύριγμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάποιος πρέπει να χτύψει για να κάψει στον πάγκο. Τώρα συνεχίζεται το μάτς. Λαγκώτη 51-39, υπενθυμίζω. Μετά με δεύτερα να έχουν πάρει προβάδισμα 12 πόντων. Λαγκώτη, υποπίεση, το σου θα το βάλει όμως. 51-42. Δίνει πνοή αυτό το τρίποντο από τον Ντραγκώτη που θα ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο και πάλι. Παπαδιάς. Έχει βάλει πλάτη τον μακρύ και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Άστοχο σουτ. Καπόρης. Ο Λέγκας. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Παπαδιάς αφήνει χέρι με χέρι στον Βαρβαρίδη. Εκτελεί από την κορυφή εκείνος. Είναι άστοχο το σουτ. Κανελόπουλος περνάει ωραία. 3 με 2 μπροστά. Κανελόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Καπόρη, ο οποίος σταματά αντικανονικά την φάση και μάλιστα θα είναι και το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων.
Βασιλείου δίνει το screen. Φτιάχνει χώρο στο συμπαίκτη, ο Κανελόπουλος τον εκμεταλλεύεται, 51-44. Και είναι εκεί δυνατά και έξυπνα ο Μουγκαράκης. Η κατοχή είναι για την Old Firm, καθώς τελευταίος βρήκε ο Καπορής. Ότι θα βρεθεί στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο ρέφερι. Η μπάλα παραμένει σε χέρια των φιλοξενούμενων, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν το κλέψιμο και να βγάλουν την κανονική άμυνα την γηπεδούχη. Βρίσκεται μια πετσέτα για να σκουπιστεί το παρκέ. Αυτός νωρίτερα ο Ντραγκότ βρέθηκε στο έδαφος. 54-44 λοιπόν. 8 και 18. 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Old Firm. Για αν τα Ανολιώσια θα καταφέρουν να πετύχουν το 2-2 σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Development League. Τόσο ροπιά στο σου του Κανελόπουλου, όχι τόσο καλή επιλογή νομίζω. Βασιλείου. Μακρύς, υποπίεση ήταν το σούτ, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει. 51-46. Παπαδιάς. Πέρασε. Κόπηκε αντικανονικά, όπως λέει ο ρέφερι. Αυτή τη φορά από τον Βασιλείου. Ωστόσο τίποτα δεν αλλάζει και ο Παπαδιάς οδηγείται στην γραμμή. Μέσα η πρώτη, 52-46. Έξω η δεύτερη. Κανελόπουλος βλέπει την κίνηση του Μουγκαράκη. Βασιλείου τσεκάρει τις επιλογές του. Μουγκαράκη θα αποφεύγει ωραία τον Πετρόπουλο, αλλά το σουτ δεν είναι εξίσου ωραίο. Πετρόπουλος γύρισε. Μπάλα στον Βαρβαρίδη για δύο, το σουτ εύστοχο κιόλας. 54-46. Βαρβαρίδης στέλνει και πάλι την διαφορά στο σύν 8. Κάτι που προβληματίζει την Old Firm, η οποία θα καλέσει time out. Ήρθε και 14 ακόμα μέχρι το τέλος αναμέτρησης. 54-46 το σκορ. Επιστρέψαμε με την Old Firm να είναι στην επίθεση. Η Old Firm η οποία ψάχνει αντίδραση σε αυτά τα τελευταία 7 λεπτά που απομένουν. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι άρχισαν από να ξεκινήσουν. 3 δευτερόλεπτα τώρα θα χρειαστεί να πάρει το σουτ στο τέλος του χρόνου. Μουγκαράκης δεν έχει βρει στεφάνι η μπάλα και έτσι θα τους μείνει η μπάλα στα χέρια. Πετρόπουλος. Μουγκαράκης παίζει καλή άμυνα προς τη στιγμή. Η μπάλα θα φτάσει όμως τον Καραπούλα. Πετρόπουλος, Βαρβαρίδης θα εκτελέσει για τρεις. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Καθαρίζει το rebound ο Μακρύς. Κανελόπουλος. Δίνει έξω. Μουγκαράκης στον Ντραγκώτη. Δεν το σκέφτεται λεπτό εκείνος. 54-49. Η διαφορά στους 5 πόντους. Καραμπούλα ζητάει και παίρνει ο Παπαδιάς για να αποστάρει.
και να γυρίσει αλλά να στοχίσει. Βγήκε αυτή η άμυνα από την Old Firm. Κανελόπουλος, να δούμε, θα πλησιάσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι, 5 και 3 και 40 ακόμα. Κανελόπουλος, Δραγκώτη, πιέστηκε. Κανελόπουλος στα αριστερά με 5 ευθερόλεπτα στη διάθεσή του. Δραγκώτη, να πλησιάσει, θα τα καταφέρει. Έχει προλάβει και έχει κερδίσει φάουλ πριν τελειώσει ο χρόνος. Είναι χαμηλά, όπως λέει ο ρέφερι, κάτι που φέρνει τις διαμαρτύριες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Στην επαναφορά ο Μουγκαράκης, νέο 14 για την Old Firm. Κανελόπουλος δεν πήγε κάποιος πάνω του, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Αδειάς, δίνει συνέχεια στο μάτς. Πετρόπουλος τον ακολουθεί όπου πάει ο Μουγκαράκης. Καραβούλας θα κερδίσει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. Τρομερή ενέργεια εδώ από το παίκτη των Ανολιωσίων, 56-49. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Δεύτερο φάουλ ομαδικό αυτό για την Old Firm. Τρίτο. Τρία έχουν οι γηπέδους μέχρι στιγμή. 57-49 τώρα. Κανελόπουλος. Δραγκώτη. Θα το πάρει το σουτ. Αυτό έχει όμως. 4-40 ακόμα. Καραμπούλας, ωραία περιστροφή, πιο ωραίο είναι και το κόψιμο συνέχεια από τον Βασιλείου. Δεν έχουμε και το φάουλ στην συνέχεια στον Κανελόπουλο. Μουγκαράκης. Πάει δίπλα το Δραγκώτη για να πάρει, θα εκτελέσει ακόμα μια φορά εκείνος, ούτε τώρα θα το βάλει. Ο ίδιος έπισε το rebound και θα κερδίσει και το foul στην συνέχεια από τον Παπαδιά. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Ανολιωσίων. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 57-50. Μαρβαρίδης. Πετρόπουλος κυνηγάει. Τώρα τον το Μουγκαράκη προσπαθεί να κυνηγάει τον Πετρόπουλο. Λέγε την πάσα. Παπαδιάς θέλει να γυρίσει και κάνει βήματα. Κανελόπουλος αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα ξεκινάει η επίθεση για την Old Firm. Κανελόπουλος θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Εκτελεί από μακριά για το 57-53. Η διαφορά πέφτει ξανά στους 4 και αναγκάζει το Ζαντιώτη να καλέσει time out. Για την λήξη. Η Old Firm δείχνει πως έχει στιγμό. Με να δούμε αν θα ολοκληρώσει την επιστροφή της, ενώ έχουμε επιθετικό φαουλ νομίζω στον Μουγκαράκη. Ναι,
Αυτό έχει δοθεί. Τέσσερα μηδέν σέρι για τους φιλοξενούμενους. Ενώ το φάουλ έχει δοθεί στον στον Βαρβάριδη. Κανελόπουλος τώρα. Βασιλείου του δίνει το σκριν. Κάνει το βήμα πίσω εκείνος για να πάρει το σούτ. Καραμπούλας μάζεσε και καθάρισε τη φάση. Πετρόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Οι μάχες για το rebound. Η κατοχή είναι για Κάνω Λιώσια. Δεύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μαρμαρίδης για δύο, άστοχος. Κανελόπουλος έχει και τη βοήθεια του Βασιλείου. Τώρα βγαίνει έξω καθώς επέστρεψε γρήγορα η άμυνα των Ανολιωσίων. Ουγγαράκης. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, περνάει, αφήνει στον μακρύ. Γυρίζει εκείνος για να στοχίσει στην προσπάθεια. 2 και 40 στο ρολόι. Παπαδιάς. Το χάνει από κοντά. Και συνέχεια ο Βαρβαρίδης θα κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, των φιλοξενούμενων. Όχι, με συγχωρείτε, είναι το πέμπτο, τον έχουν συμπληρωθεί τα πέντε. Των Ανολιωσίων. Και έτσι έχουμε βολές για τον Μουγκαράκη, ο οποίος, αν ευστοχίσει και στις δύο, μπορεί να πάει την διαφορά στο δίποντο. Έξω η πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο Μουγκαράκης. Θα τη χάσει και αυτή. Πετάει την ευκαιρία εδώ ο Μουγκαράκης, αλλά θα γραμπώσει το εξαιρετικό rebound. Νέο 14 τώρα, Κανελόπουλος. Παρολίγο να γίνει το λάθος, θα γίνει τελικά. Την όδωρο εδώ. Τα Ανολιώσια. Φυλάει η πάσα για τον Βαρβαρίδη. Πάνε δύο παίξεις πάνω του τώρα, παιδιά ο Μουγκαράκης. Βαρβαρίδη θέλει να παίξει τον Δραγκώτη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ και θα τον σταματήσει. Τρίτο ομαδικό για την Ολφύρμα. Έχει κι άλλο ένα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Με 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Βαρβαρίδης αφήνει ωραία στον κολέγκα και εκείνος θα τελειώσει καλά τη φάση. 59-53. Το μισό καλάθι ανήκει στον Βαρβαρίδη, ο οποίος θα έρθει έτοιμο εκεί. Του έδωσε τους δύο πόντους στο χέρι. Δραγκώτη τελειώνει η κλεψίδρα για την Ολφύρμ. Το εδώ πολύ ωραία συνεργασία με τα Δραγκώτη και Μακρύ. 59-55. Καραμπούλας. Είναι ο Κολέκα, ζητάει ξανά ο Καραμπούλας, το αφήνει την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα. Καραμπούλας, Κολέκα στον Πετρόπουλο. Εκτελεί στο ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει το μάτσο, όχι. Παραμένει διαφορά στους 4 πόντους. Πολύ σημαντική επίθεση εδώ, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο λεπτό. Δραγκώτη εκτελεί για 3. Δεν το βάζει. Πηδάει πολύ ψηλά ο Μακρύς. Μουγκαράκησε ακόμα ένα σούτ. Η Ολφύρμ ούτε τώρα. Χαμένες δύο απανωτές ευκαιρίες πίσω από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους.
οι οποίοι δεν βλέπουν το σκορ να ή την διαφορά μόνο στο σκορ να μειώνεται και βλέπουν μάλιστα και τα δευτερόλεπτα να τελειώνουν. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι, δεν το έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω και πολύ μεγάλη πίεση. Ο Λέγκας πηδάει σε λάθος τον Βασιλείο, όμως βγαίνει καθαρά η άμυνα. Κανελόπουλος ψάχνει τον Τραγκώτη, όχι, θα το πάρει ο ίδιος. Ακόμα ένα στόχος του τριών πόντων. Μουγκαράκης ο Βασιλείου, 12 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος και θα κλέψει και ο Καραμπούλας και κάπου εδώ νομίζω πως το μάτς τελειώνει. Καραμπούλας αστοχή, Κολέγκας ακολουθεί τη φάση. Θα πέτυχε εδώ καλάθι για το 61-55. Σκορ που θα είναι και το τελικό της αναμέτρησης. Με 2 δευτερόλεπτα πετάει, όχι, θα αλλάξει το σκορ. Μετράει κανονικά το τρίποδο του Μουγκαράκη, ο οποίος θα γράψει το 61-58, νίκη λοιπόν για τα Ανολιώσια. Η δεύτερη συνεχόμενη θα κάνουν το 2-2, το 2-2, ενώ από την άλλη ο Ολτσρίμ δεν θα αποφύγει την δεύτερη ήττα της Εισάρθα. Μάτς αυτά εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Ανολιώσια 61, Ολτσρίμ 58.